This is not another motivational video. Motivation fades away pretty quickly. You have to be consistent and disciplined. Consistency is the key to achieve your goals and explore a better version of yourself. Always sticking to your comfort zone won't get you so far ahead. Prioritize your training, nutrition, and sleep, and you'll be one step closer to a better version of yourself. Push yourself more. Believe in yourself more. Be confident about what you are capable of. And in the end, you can achieve much more than you think. Τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα, Σωτήρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιος είσαι, πες μας, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, τίνος είσαι. Είμαι, τίνος είμαι. Αυτή η ερώτηση μας έχει φάει από τα παιδικά μας σχόλια. Είμαι του Γιάννη του Στούμπο, ο γιος. Λέγομαι Σωτήρη Στούμπος. Είμαι personal trainer στο Kuwait. Το Kuwait, για όσους δεν ξέρουν, δεν είναι το Dubai. Γιατί όταν είχα την άποψη το καλοκαίρι, μου λέγανε πώς είναι το Ντουμπάι. Καλά θα είναι, δεν ξέρω, εγώ στο Κουβέιτ, μια άλλη χώρα. Πώς κατέληξες εκεί, πες μας λίγο, από τη Νεάπολη στο Κουβέιτ. Ήμουνα, δούλευα για χρόνια στο Κολονάκι, στο Χόλμς, και μια ωραία πρωί αναβάνω ένα μήνυμα στο LinkedIn. Είμαστε η τάδε εταιρεία από την τάδε χώρα. Θέλαμε να σε βάλουμε, να σε φέρουμε στο Kuwait, στο δυναμικό μας. Κάναμε την πρώτη κουβέντα, το πρώτο call με τον HR manager. Και φαίνονταν λίγο, ξέρεις, εξωπραγματικό όλο. Δηλαδή, οι συνθήκες, όλα. Στην αρχή ήταν σαν ψέμα. Δεν μπορεί, με κοροϊδεύει. Αλλά αποδείχθηκε να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Να πούμε όμως ότι δούλευες σε ένα πάρα πολύ καλό γυμναστήριο. Τα καλύτερα, μπορεί και το καλύτερο στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε ναι. Είχες μια σταδιοδρομία εκεί και σε εντόπισαν δηλαδή από τη μηχανή αναζήτησης με τα βιογραφικά. Από το LinkedIn. Το LinkedIn και έτσι ήρθατε σε επαφή με την εταιρεία σου που είσαι τώρα, φαντάζομαι. Ναι. Και ήταν τελείως από το πουθενά. Δηλαδή, πάντα ήθελα να φύγω στο εξωτερικό. Πιο πολύ σκεφτόμουν προς Ευρώπη, δηλαδή προς Ολλανδία, κάτι τέτοιο, γιατί έχουν πάρα πολύ το fitness εκεί. Και ήρθα από το πουθενά. Πραγματικά από το πουθενά. Και τι διαφορά. Τώρα φαντάζομαι θα έχει με πολλές διαφορές το Kuwait με την Ελλάδα. Αλλά θες να μας πεις αν έχεις εντοπίσει κάποια ομοιότητα και ποιες είναι πολύ σημαντικές διαφορές στη ζωή εκεί. Κοίτα, έχουμε μια εσφαλμένη εικόνα για το τι σημαίνει Μέση Ανατολή. Έχουμε στο μυαλό μας φανατικούς Ισλαμιστές, πολύ, πολύ κλειστές κοινωνίες. Είναι κλειστή κοινωνία, δηλαδή δεν είναι τόσο ανοιχτά τα πράγματα όσο είναι στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αλκοόλ, να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν υπάρχουν μπαρ και κλαμπ εδώ πέρα. Υπάρχει μόνο καφέ, εστιατόρια. Ό,τι πρέπει για γυμναστική. Ό,τι πρέπει για γυμναστική. Δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα η ζωή μου, να σου πω την αλήθεια μου. Δεν έβγαινα και πριν ιδιαίτερα, τώρα δεν κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Αλλά έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από όσα πιστεύουν. Είναι πάρα πολύ ανοιχτοί άνθρωποι. Είναι να σε καλέσουν σπίτι τους, να σε γνωρίσουν, να σε βγάλουν έξω. Θυμάμαι την πρώτη μου εβδομάδα που είχα έρθει οριακά τρομαγμένος, γιατί παρένθεση είναι η πρώτη φορά που βγαίνω από την Ελλάδα. Η πρώτη μου χώρα. Ήταν τόσο μεγάλο το βήμα που έκανες ότι πήγες στην άλλη άκρη του κόσμου και... Μπράβο σου. Και... Ξέρεις, τις πρώτες μέρες, λίγο να κυκλοφορήσεις, να δεις με το Google κτλ. Κατά κύριο λόγο πήγαινα στο γυμναστήριο. Δηλαδή πήγαινα στο γυμναστήριο, γύριζα σπίτι, πήγαινα κοντά στο τετράγωνό μου να δω τι υπάρχει γύρω-γύρω. Την πρώτη εβδομάδα είχα ένα πελάτη καινούριο, ο οποίος ξεκινήσαμε και μιλάγαμε και μου λέει, coach, μου λέει πώς σου φαίνεται η χώρα μας, που έχεις πάει, τι έχεις κάνει. Του λέω, είναι η πρώτη εβδομάδα εδώ πέρα.
Δεν έχω δει και πολλά πράγματα. Περιμένω ένα Σαββατοκύριακο να βγω λίγο παραπάνω. Α, μου λέει εγώ. Μου λέει πότε έχεις ρεπό, να σε πάρω να πάω μια βόλτα. Και του είπα πότε έχω ρεπό, ήρθε κάτω σπίτι μου, με πήρε με τα μάξι του. Πήγαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο που έχουν, το Al Shaheed Park, πάρα πολύ όμορφο πάρκο, ένα αγαπημένο μου μέρη. Να μου δείξει αυτό. Μετά είχε κλείσει τραπέζι να πάμε σε εστιατόριο, να φάμε σε ένα από τα πιο ωραία εστιατόρια στην πρωτεύουσα, στο Kuwait City. Μετά πήγαμε και σε ένα μέρος που είναι επίσης πολύ όμορφο. Και μετά, όλο αυτό μας πήρε ολόκληρη μέρα, φαντάζομαι. Σωτήρη, έτσι όπως το περιγράφεις, μου φαίνονται πιο φιλόξενοι και από τους Έλληνες. Και εκεί κατέληξα. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι θα το κάναμε εμείς αυτό, ας πούμε, αν στο γυμναστήριο, στο χώρο που δούλευα, ερχόταν ένα παιδί από το εξωτερικό, θα το έκανε αυτό πελάτη για αυτόν. Δηλαδή, το σκεφτόμουν πάρα πολύ και δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση. Τίνω προς το όχι. Και εγώ προς τα εκεί τίνω. Έχουμε απομακρυνθεί, ναι, νομίζω, και οι σχέσεις πλέον δεν είναι οι ίδιες. Πολύ ωραίο, ναι, που το ανέφερες αυτό. Ναι. Έχουμε τελείως λανθασμένη εντύπωση. Δηλαδή, εγώ φοβόμουν το πρώτο διάστημα, γιατί ξέρεις, ακούμε για τζιχαντιστές, ακούμε για... Αλλά συγκεκριμένα δεν ξέρουμε για τα πράγματα για το Kuwait, ας πούμε. Εγώ δεν ήξερα. Όταν μου κάνανε την πρόταση, έπρεπε να γκουγκλάρω το Kuwait. Δεν το έχω ξανακούσει. Ήξερα Σαουδική Αραβία, ήξερα Κάταρ, ήξερα Ντουμπάι. Δεν ήξερα το Kuwait. Πόσες ώρες είναι η πτήση? Δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πολύ πολύ μακριά. Δεν έχει direct. Έχει με transit μόνο. Θα σταματήσει εσύ Ντουμπάι, Κάταρ ή Τουρκία. Αλλά ανάλογα το transit. Αλλά γενικότερα είναι γύρω στις 8-8 ώρες. Εντάξει. Ναι, εντάξει, παλέ. Το πολύ πολύ να κάνεις και κάποια στάση σε μια άλλη χώρα. 16 ώρες που είναι Αμερική. Να κάνεις και λίγο διακοπές. Τώρα τις διακοπές θα γίνουν οριστικά πλέον καλοκαίρι. Οπότε καλοκαίρι, Αύγουστο, με το καλό θα μείνει Νεάπολη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μακάρι να βρεθούμε λίγο κοντά. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, εκεί η καθημερινότητά σου πώς είναι? Πόσες ώρες δουλεύεις? Με τι ανθρώπους? Η δική μου η δουλειά ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, γιατί όντας personal trainer ουσιαστικά είσαι freelancer. Οπότε εσύ φτιάχνεις το ωράριό σου. Όσα μαθήματα έχεις, τόσο και πολύ δουλεύεις. Ευτυχώς έχω κάνει ένα πάρα πολύ καλό όνομα εδώ πέρα και άνθρωποι με εμπιστεύονται και συνεχίζουν μαζί μου και μου προτείνουν κι άλλους και αυτοί προτείνουν κι άλλους και πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε εγώ κυρίως θα πάω γύρω στις 9:30 το πρωί και θα φύγω γύρω στις 9 το βράδυ. Και θυμάμαι κάτι που έχεις πει πολλά χρόνια πριν και το είχα συγκρατήσει και μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και εν τέλει τα κατάφερες. Μου είχες πει, εγώ μου λέει θα γίνω ο καλύτερος, μου λέει, γυμναστής που υπάρχει. Ήσουν τόσο αφοσιωμένος σε αυτό που ήθελες να κάνεις που πραγματικά δεν σε σταμάτησε τίποτα. Ναι. Είναι, ξέρεις, όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ ότι η επιτυχία είναι απλά συνήθειες. Δηλαδή πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα συνήθειες, παραδείγματος χάρη το διάβασμα. Να είσαι, να μην φυλέξεις τα ελληνικά τώρα, discipline. Ότι, ξέρεις κάτι, κάθε μέρα, ναι, να είσαι πειθαρχημένος. Ότι κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη, έχω βάλει στο to-do list μου, διάβασμα το πρωί, διάβασμα το βράδυ, συγκεκριμένη ώρα και τα δύο. Δεν πάνε να καίγεται ο κόσμος. 5 λεπτά, 10 λεπτά, μισή ώρα, μια μισή ώρα, 2 ώρες, θέλω να διαβάσω. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις κάτι καινούριο κάθε μέρα. Οτιδήποτε είναι. Δηλαδή, έχω βάλει σαν στόχο το πρωί να διαβάζω ένα βιβλίο γυμναστικής και το βράδυ κάτι τελείως άσχετο. Ας πούμε, τώρα διαβάζω για τον ύπνο. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, λέγεται Why We Sleep, από τον Matthew Walker. Έχει απίστευτες πληροφορίες για τον ύπνο που δεν είχαμε ιδέα. Το πώς μπορεί να βοηθήσει μέσα σε όλο αυτό. Ναι, ξεκάθαρα. Στα πάντα, από τη μνήμη σου μέχρι το οτιδήποτε, μέχρι το να αποφύγεις τον καρκίνο. Και μέσα σε όλα αυτά, προσπαθώ να μην βάζω σαν δικαιολογία, α, δουλεύω πολύ, α, θα κάτσω στο Instagram ή στο Facebook να ξεκουραστώ ή οτιδήποτε. Όχι. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Έχω, δεν έχω δουλειά. Οπότε αυτό είναι που με οδηγάει. Σε ένα επίπεδο... Θεωρώ ότι βοήθησε.
Θεωρώ ότι βοηθάει, βοηθάει. Ότι να πεις ότι σαν αυτός, ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει, ζούμε σε μια πλέον κοινωνία που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, οπότε κάπως πρέπει να ξεχωρίσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από την εκπαίδευση. Ναι, σίγουρα, η παιδεία βοηθάει. Και δηλαδή, εσύ τώρα ασχολείσαι με όλο το σώμα, την γύμναση δηλαδή όλου του σώματος, κάνεις κάποιες ειδικές ασκήσεις, σ' αρέσει κάτι ιδιαίτερο να ασχολείσαι πάνω σε αυτό? Εγώ, κατά κύριο λόγο, είμαι πιο πολύ εστιασμένο στο strength training και λίγο λιγότερο, δεν το πω bodybuilding, με την έννοια που το ξέρουμε το bodybuilding, καμία σχέση, με τη μυϊκή ανάπλαση, ας το πούμε, να μεγαλώσει ο μυϊκός ιστός, να αυξηθεί ο μυϊκός ιστός. Γιατί όλη η έρευνα πάνω στο πώς αυξηθεί η δύναμη και ο μυϊκός ιστός βασίζεται πάνω στο... πώς να το πω... Η περισσότερη έρευνα που υπάρχει στο χώρο μας είναι για το πώς θα αυξηθεί η δύναμη και πώς θα αυξηθεί ο μυϊκός ιστός. Όταν μιλάμε για το σώμα, όταν μιλάμε περί γυμναστικής. Οπότε είμαι πιο πολύ εστιασμένος σε αυτό, δηλαδή δεν κάνω ομαδικά. Δεν κάνω τύπου... Δηλαδή συγκεκριμένα στο άτομο του, ναι, τι χρειάζεται, ναι, για το, ναι, σώμα, ναι, ναι, του. Πολύ, ναι, ενδιαφέρον, ναι, δηλαδή πιο πολύ... Πιο πολύ σε... Γιατί θέλω το επόμενο βήμα είναι να αρχίζω να ασχολούμαι πιο πολύ με αθλητές που θέλουν να αυξήσουν τη δύναμη του μυϊκού ιστού και να ξεφύγω λίγο από το. Άρα ο στόχος σου. Το κλασικό γυμναστήριο. Ναι, είναι να ασχοληθείς ειδικά με τον αθλητισμό. Αλλά τι σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με τη γυμναστική? Δηλαδή, από μικρό σου άρεσε αυτός ο τομέας, πώς κατέληξες εκεί? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου που δεν με έδωσαν για υιοθεσία. Γιατί όταν ήμουν παιδί, ήμουν φοβερά ενεργό παιδί. Δεν σταμάταγα με τίποτα, πάντα είχα μια μπάλα και έπαιζα, πάντα θα έκανα κάτι. Απίστευτη ενέργεια, απίστευτη ενέργεια. Είχα σπάσει όλο το σπίτι. Και ήμουν από παιδί, δηλαδή από μικρό σκεφτόμουν ότι αυτό που θα να κάνω ή θα είμαι αθλητής σε κάτι ή θα είμαι γύρω από αυτό, είτε προπονητής, είτε γυμναστής, είτε κάτι τέτοιο. Στην αρχή είχα ασχοληθεί πιο πολύ με πολεμικές τέχνες, πήγαμε μαζί καράτε. Μπράβο, ναι. Ναι. Ήσουν από μικρός μετά... αθλητής, ασχολούσουν από μικρός δηλαδή με, ναι, 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 αθλητικά. Ναι, ναι. Είχα έφεση σε αυτό και μετά ασχολήθηκα πιο πολύ με το ποδόσφαιρο και μετά ένα συνδυασμό ποδόσφαιρο μαχητικά μετά όταν πήγα Αθήνα, γιατί στην Νάπολη δεν υπάρχει πυγμαχία, ξεκίνησα πυγμαχία και όταν άρχισα να είμαι περισσότερο στα γυμναστήρια, τότε πήγε πιο πολύ το κομμάτι στο strength training, δηλαδή squat, bench press, deadlift, σκήνη και ένα άθλημα που λέγεται powerlifting, το οποίο βασίζεται πάνω σε αυτές τις τρεις ασκήσεις, που μετριέται η δύναμή σου. Και όσο πιο μεγαλύτερο, όσο περισσότερα κιλά κάνεις για μία επανάληψη, τότε θα βγεις ανάλογα πρώτος, δεύτερος, οτιδήποτε. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπες, ότι η πυγμαχία έλειπε από τη Νεάπολη. Τι πιστεύεις πάνω στο αντικείμενό σου ότι λείπει στη Νεάπολη και ενδεχομένως να σε κρατάει και μακριά? Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές μας, τον Σπύρο Τολιάρο, που έκανε γυμναστήριο, που έλειπε ένα οργανωμένο καλό γυμναστήριο. Είναι υπερπαραγωγή παιδιά. Το γυμναστήριο. Πάρα πολύ ωραία. Ήμουν το καλοκαίρι και έκανα προπονήσεις εκεί πέρα. Τα έχει όλα. Δηλαδή είναι μπράβο του που επένδυσε. Είναι κάτι που έλειπε. Ξεκάθαρα κάτι που έλειπε. Νομίζω αυτό. Δηλαδή πιο πολύ περί... με μια σχολή πυγμαχίας, η kickboxing. Ο Ηλίας κάνει εξαιρετική δουλειά με το καράτε. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές παιδιών που ασχολήθηκαν με το καράτε και πήγαν εξαιρετικά και σε ευρωπαϊκούς και σε πανελλήνιους αγώνες. Και τώρα με το Σπύρο που άνοιξε το γυμναστήριο, είναι επίσης μια πολύ ευχάριστο που βλέπεις παιδιά από την ηλικία μας, νέα παιδιά, και επενδύουν. Είναι κάτι που έλειπε.
Εσύ, Σωτήρη, θα επέστρεφες ποτέ στη Νεάπολη? Αν θα επέστρεφα ποτέ, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι η Νεάπολη, νομίζω όχι. Λείπουν κάποια πράγματα στην Νεάπολη. Πρώτα απ' όλα διασκέδαση. Πολύ βασικό. Δηλαδή, το ότι θα μαζευτούμε όλο το καλοκαίρι, θα έχει κόσμο. Θυμάσαι παλιά, 10 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν που βγαίναμε, που γινόταν ο χαμός. Εντάξει, ήταν και πριν κρίσης, αλλά ήταν όλα τα μαγαζιά γεμάτα, μιλούσαμε, γνωριζόμασταν, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα να πούμε σε αυτούς που βλέπουν ή ακούνε το βίντεο, ότι είμαστε γεννημένοι το 90. Οπότε έχουμε ζήσει την Νεάπολη, δεκαετία 90, δεν θέλω να μας κάνουμε πιο μεγάλους, δεκαετία του 90. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όμως, το πρώτο μου καλοκαίρι μου ήμουν γύρω στα 15 που ουσιαστικά άρχισα να βγαίνω. Ξενυχτάω, φοβερός ξενύχτης. Ήταν τότε που ήταν ακόμα ανοιχτό το Καρνάγιο και ήταν και η Ρεβάνς, όπως λέμε στο χωριό, στα καλά της. Ναι, ναι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό. Αυτό το καλοκαίρι, το πρώτο καλοκαίρι που ήταν ανοιχτή, που άρχισα να βγαίνω και πηγαίναμε το πρωί για μπάνιο στο Καρνάγιο, θα πηγαίναμε σπίτι, θα τρώγαμε, θα ξαναπηγαίναμε το βράδυ στο Καρνάγιο για ποτό και μετά θα πηγαίναμε και στη Ρεβάνς. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις. Και δυστυχώς, ενώ πιστεύεις ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα με τον καιρό, δεν γίνανε. Δυστυχώς, δηλαδή, κλείσαν όλα. Και είναι και τουριστική περιοχή η Νεάπολη και ήταν πολύ ωραία μαγαζιά και τα δύο ανοιχτά. Δηλαδή, φυσικό ναι. Περιβάλλον όμορφο. Ενέπνεε να διασκεδάσεις εκεί. Ναι, έπαιρνες ναι. Αέρα. Θυμάμαι, το Καρνάγιο, θυμάμαι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Το ότι μπορούσες να πας το πρωί, να πιεις τον καφέ σου, να κάνεις το μπάνιο σου, θα ξαναγυρούσες μετά το βράδυ για να πιεις ποτό και δεν βαριώσουν. Δηλαδή, το θέλες. Δεν είναι ότι δεν έχω επιλογή, θα πάω εκεί. Ήθελες να πας εκεί, ήταν τόσο όμορφα. Και δυστυχώς έγινε μια προσπάθεια με το Σουέλ, η οποία δυστυχώς δεν τα αφήσαν τα παιδιά να δουλέψουν όπως θα θέλανε. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί απέχω λίγο από την Νεάπολη. Το μόνο που ξέρω ότι απλά από ένα σημείο και μετά το μαγαζί έκλεινε νωρίς. Οπότε. Ναι, δεν υπάρχουν και εμπόδια σίγουρα και είναι καλό που τα αναφέρουμε για να γνωρίζει ο κόσμος και να δίνουμε δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να έχουν όνειρα για να πραγματοποιούν τους στόχους τους και να περνούν ωραία στη Νεάπολη. Γιατί και εμείς έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις από τη Νεάπολη. Ναι, και, ναι, ναι. Και χάρηκα τώρα που ανέφερες την ανάμνηση αυτή, γιατί και εγώ το ίδιο πλάνο έχω. Το ίδιο πλάνο είχα μικρή, που βγαίναμε έξω, περνούσαμε ωραία, γνωρίζαμε όλο τον κόσμο. Από παιδιά που ερχόντουσαν από Αθήνα με καταγωγή από Νεάπολη, παιδιά από εκεί. Ήταν πάρα πολύ όμορφα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι η διασκέδαση στη Νεάπολη, αλλά. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Το feedback που παίρνουμε είναι ότι λείπει. Δηλαδή, λείπει μια καλή επένδυση στην Νεάπολη, θεωρώ. Μια καλή επένδυση όσον αφορά τη διασκέδαση. Ναι, σίγουρα. Όλα θα τα αναδείξουμε, πιστεύω. Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις, κάτι που μπορεί να φανεί ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Το μόνο που νομίζω να προσθέσω είναι για τα παιδιά που είναι στο Λύκειο Γυμνάσιο και θα δουν το βίντεο αυτό στο μέλλον, ότι καλό είναι να ξεφύγουν λίγο. Δηλαδή, να ταξιδέψουν, να γνωρίσουν ανθρώπους, να φύγουν λίγο από το χωριό και την νοοτροπία του δικού μας του χωριού, γενικότερα του χωριού. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή τους. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή τους, θεωρώ ότι το ότι γιατί θα μπορούσαν μετά, με μια διαφορετική ματιά, να βοηθήσουν περισσότερο τον τόπο. Σίγουρα. Αν έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον τόπο. Ναι, ναι, ναι. Δεν το βλέπω ότι όταν έχω έρθει εγώ εδώ πέρα, πιστεύω ότι το έχεις δει και εσύ, που είσαι στην Αγγλία και αν έχεις ταξιδέψει και εσύ. Πόσο διαφορετικό, δηλαδή γυρίζεις το ίδιο μέρος κάθε φορά διαφορετικός.
Ναι, όντως, έχεις εξελιχθεί. Είναι διαφορετικά τα πράγματα πλέον. Ναι. Και καλό, ναι. Και για καλό και για κακό, βέβαια, γιατί είσαι γεμάτος εμπειρίες. Ναι. Και προφανώς ευχαριστούμε που το ανέφερες αυτό, γιατί να γνωρίζουν και τα νέα παιδιά ότι και ο σκοπός του βίντεο είναι αυτός, να προβάλλουμε ανθρώπους που θα μπορούν να έρθουν άμεσα σε επαφή μαζί μας και θα αφήσουμε και τα δικά σου στοιχεία, Σωτήρη, γιατί ξέρω ότι πολλές φορές προβάλλεις μέρος από τη δουλειά σου και αναφέρεις πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με την γύμναση. Ευχαριστώ. Οπότε είναι πολύ... Ναι, εγώ τα παρακολουθώ και τα βλέπω. Μπορεί να μην τα κάνω όλα, αλλά έχω πάρει πάρα πολύ καλές συμβουλές από σένα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που είπαμε. Είσαι μοναδικό στο είδος σου, νέο πολίτη στο κουβέι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε για την δεν γινόταν να μην συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.